αρχικά θα πω ότι είναι ένα μέτρο προστασία. Αγχωτικό βέβαια θα έλεγα για εμάς τους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κυριακή θα αναμένουμε ένα αγωνιωδώς τι αποτελέσματα θα έχουμε από όλους τους υπαλλήλους. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι σε κάποιες εβδομάδες θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί ίσως σταματήσει η μεγάλη διασπορά έτσι. Μάλιστα. Οι υπάλληλοι σας, τους το ανακοινώσατε? Τους το ανακοίνωσα και εγγράφως κιόλας, γιατί αυτή ήταν και η απέτηση του κράτους, ότι θα πρέπει εγγράφως να το έχουν. Οπότε χθες ενημερώθηκαν όλοι οι εγγράφως. Σήμερα έχουμε προμηθευτεί όλοι τα τεστ και την Κυριακή μέχρι το βράδυ όλοι θα με ενημερώσουν για τα αποτελέσματα, για να μπορέσουν τη Δευτέρα να έρθουν στην εργασία τους. Πώς αντέδρασαν, αλήθεια, μεταφέρετε μας λίγο την αντίδρασή τους. Το αποδέχτηκαν ευχάριστα, ζορίστηκαν, ανησύχησαν? Θα έλεγα ότι έχουν και αυτοί όλοι άγχος. Τους βάζει σε μια διαδικασία άγχος. Βέβαια, τους βάζει και σε μια διαδικασία να προσέχουν ίσως λίγο περισσότερο, όταν ξέρουν ότι κάθε εβδομάδα θα ελέγχονται. Από την άλλη, έχουν και έναν εκνευρισμό ότι γιατί πρέπει τώρα να το κάνουμε εμείς αυτό και τι είναι αυτό, και εκνευρίζονται. Ναι. Παρά τα αυτά όμως, νομίζω ότι θα επιφέρει μια έξτρα ασφάλεια, που ειδικά ο δικός σας χώρος που έχει να κάνει και με την υγιεινή απαιτείται. Οπότε αυτό νομίζω ότι θα φέρει και μεγαλύτερη ασφάλεια στον πελάτη σας. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και είπα ότι όλοι θα είμαστε και λίγο πιο ήσυχοι. Είναι μεγαλύτερη ασφάλεια και για μας τους εργοδότες και για τους πελάτες μας, όταν ξέρουμε ότι όλοι θα έχουν κάνει το τεστ. Και να είμαστε όλοι καλά για να μπορούμε να δουλεύουμε. Εμείς ξέρουμε ότι ο χώρος σας είναι ένας χώρος που τήρησε τα μέτρα από την πρώτη στιγμή και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρά, πράγμα το οποίο δυσαρέστησε ένα μέρος του πελατολογίου σας, το οποίο τα βρήκε λίγο εξωφρενικά θα έλεγα, αλλά εσείς ορθώς πράξατε, μια και δεν θέλατε να διακινδυνεύσετε τόσο τους υπόλοιπους πελάτες σας όσο και το προσωπικό σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μπει σε μια ροή εργασίας κανονικής, έχετε πάλι λιγότερη δουλειά? Πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτή τη φάση της πανδημίας? Δεν θα έλεγα ότι η δυσαρέσκεια του κόσμου έχει σταματήσει 100%. Ακόμη υπάρχει. Μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο, ναι, ακόμα πολλά πράγματα τα θεωρούν υπερβολικά. Όπως και μετά από ένα χρόνο, πολλοί κόσμος δεν έχει μπει στη διαδικασία καν να επισκεφτεί ένα κομματήριο. Και τώρα έχουμε τα πρώτα δείγματα λίγο από τις μεγαλύτερες ηλικίες που κάνουν τα πρώτα τεστ. Και έρχονται σιγά σιγά πάλι και λένε: «Α, προσέχετε, α, μπράβο σας». Είναι διχασμένος ο κόσμος δηλαδή, ότι μερικοί είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και φοβούνται, και μερικοί είναι ότι τα θεωρούν όλα υπερβολικά και δεν θέλουν να είμαστε τόσο αυστηροί. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε βγει από τη γραμμή μας καθόλου. Αυτά που έχουμε θέσει και θεωρούμε σαν κατάστημα ότι αυτά θέλουμε να τηρούμε, θα τηρούμε ό,τι και να λέει ο καθένας. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνού, το καλοκαιράκι έρχεται. Ναι. Και το περιμένουμε σαν τρελή να το απολαύσουμε, φυσικά αν όλα πάνε καλά με την εξέλιξη του, με την πτώση του υλικού φορτίου. Εσείς είστε ένας χώρος ο οποίος έχει να κάνει με την αισθητική, με την ομορφιά. Ενημερώστε μας, έχετε βάλει καινούργιες υπηρεσίες που θα μας φτιάξουν ακόμα περισσότερη τη διάθεση και θα μας περιποιηθούν ώστε να απολαύσουμε τις εξόδους μας πιο όμορφες, όμορφοι? Έχουμε βάλει καινούργιες υπηρεσίες. Αρχικά θέλω να πω ότι ο κλάδος μας ναι μεν έχει να κάνει με την ομορφιά, αλλά εξαρτάται από το να ανοίξει η εστίαση, που θέλουμε να ανοίξουν και αυτά τα καταστήματα. Οι άνθρωποι τόσο καιρό είναι κλειστά, πρέπει να ανοίξουν και αυτά επιτέλους, και για τους ίδιους τους επαγγελματίες που τόσο καιρό είναι κλειστά, και για τον κόσμο φυσικά, για να φτιάξει ψυχολογία. Είναι αλυσίδα αυτό και είναι ξεκάθαρο πλέον. Όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία να ανοίξουν. Επίσης και όλοι θα έχουν διάθεση να φτιαχτούν, αυτό που θα φέρει μετά σε εμάς μεγαλύτερη δουλειά, για να βγαίνουν έξω λίγο πιο περιποιημένοι κτλ. Σε ό,τι αφορά τις καινούργιες μας υπηρεσίες, έχουμε εντάξει τώρα εμείς και το Brow List, που είναι πολύ καινούργιο γενικά στην αγορά της ομορφιάς, που είναι πολύ καλοσχηματισμένα φρύδια και τα κενά τα καλύπτουν κτλ.
όπως και σε περιποιήσεις προσώπου, σώματος κτλ. Έχουμε εντάξει καινούργιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Και ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το κατάστημά σας είναι τηλεφωνώντας και κλείνοντας ραντεβού. Μπορεί να έρθει από εκεί να κλείσει το ραντεβού ή μπορεί να περάσει να ενημερωθεί. Μπορεί να περάσει να ενημερωθεί, δεν επιτρέπεται να μπει μέσα, δεν επιτρέπεται να έχουμε αναμονή στο κατάστημά μας, το κράτος μας το απαγορεύει. Τηλεφωνικά κλείνουμε ραντεβού ή κάποιος από έξω που βγαίνουμε εμείς και κλείνουμε μετά τα ραντεβού. Φυσικά και σε μηνύματα ενημερώνουμε τον κόσμο ότι χρειαστεί ή και τηλεφωνικά. Να πούμε ότι ξεκινήσατε και μια καινούργια διαδικτυακή προσπάθεια και νομίζω ότι κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και το site σας προκειμένου να δει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε κάνει ένα site στο οποίο γράφουμε άρθρα για την περιποίηση των μαλλιών, προσώπων, νυχιών κτλ. Ό,τι υπηρεσίες έχουμε. Συμβουλεύουμε τον κόσμο να τα διαβάσει, να δει τι κάνει λάθος και σε αγορά προϊόντων, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κομμωτήρια αυτή τη στιγμή. Έχει βήματα που μπορείτε να κάνετε, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν πολλά προϊόντα στο σπίτι, τα χρησιμοποιούν απλά λάθος. Και συμβουλεύουν για τη σωστή χρήση για να έχουν πάντα και το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί δεν σημαίνει αφού το έχω ότι το χρησιμοποιώ και σωστά, και μετά έχω και κακό αποτέλεσμα. Οπότε εκεί υπάρχουν πάρα πολλές συμβολές και από εβδομάδα θα υπάρχει και το e-shop, στο οποίο θα έχουμε μεγάλες προσφορές και θα τους δείξουμε κάτι πολύ καινούριο από εβδομάδα. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί, να αναμένει τις ενημερώσεις μας για να είναι μέσα σε όλα αυτά. Δώστε μας λίγο το site, www.oramabeautysalon.com. Τέλεια. Πάντως, μια έρευνα που διάβαζα προχθές, κυρία Κομνηνού, έδειξε ότι στο δεύτερο κύμα του lockdown το προϊόν εκείνο το οποίο είχε μεγάλη αύξηση της τάξης του 22% των συνολικών προϊόντων ήταν οι βαφές μαλλιών από τα σούπερ μάρκετ. Ναι, δυστυχώς. Που πραγματικά δεν ξέρουμε αυτά τα προϊόντα πόσο αξιόπιστα είναι, τι ζημιά μπορεί να κάνουν στο τριχωτό της κεφαλής, και πόση ώρα πρέπει να τα κρατάμε, τι ευαισθησίες μπορούν να μας προκαλέσουν. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας δίνετε, ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το site σας να ενημερωθούμε λίγο παραπάνω και να είμαστε πιο προσεκτικοί και τελικά να επιλέγουμε προϊόντα πιστοποιημένα που δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα ή θα ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε αν τυχόν μας συμβεί κάτι, προκειμένου να αντιδράσουμε ή να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα συμβούλευα αρχικά τον κόσμο, είτε δουλεύουμε είτε είμαστε κλειστά, που ευχόμαστε ποτέ να μην ξανά είμαστε κλειστά. Παρ' όλα αυτά, και κλειστά να είμαστε, να συμβουλεύονται τους κομμωτές τους το τι μπορούμε να αγοράσουμε για να κάνουμε κάτι στα μαλλιά μας και πώς να το κάνουμε. Είτε τι χρώμα θα βάλουμε, είτε σε τι διαδικασία κάνει π.χ. ο κομμωτής στο κομμωτήριο για να κάνει ο ίδιος όσο μπορεί και στο σπίτι. Όλα δεν γίνονται στο σπίτι. Αλλά δεν θεωρεί ότι κανένας επαγγελματίας, ο οποίος θα απευθυνθεί κάποιους πελάτες, δεν θα του δώσει τη συμβουλή του για να κάνει το σωστό, να έχει τη λιγότερη φθορά στα μαλλιά του και φυσικά να μην χρειαστεί όταν θα ξανανοίξουν τα μαγαζιά να έχει και μεγάλα έξοδα για να το διορθώσει αυτό και μεγάλη βλάβη στα μαλλιά του. Οπότε πάντα θα συμβούλευα να ρωτάνε τον κομμωτή του για να έχουν την καλύτερη συμβουλή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κομνηνού, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Βασικά να ευχηθούμε θετικά αποτελέσματα σε όλο σας το προσωπικό, ώστε τη Δευτέρα να είστε όλοι στις επάλξεις εκεί στο Orama Beauty Salon. Και από εκεί και πέρα να ανοίξει επιτέλους, να επανέλθει μάλλον η καθημερινότητά μας, ώστε και εμείς να μπορούμε να φροντίζουμε και να περιποιούμαστε τον εαυτό μας ακόμα περισσότερο, προκειμένου να το δείχνουμε και στον εαυτό μας που μας κάνει καλό, αλλά και να το μεταδίδουμε και στους άλλους. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Καλή δουλειά να σας ευχηθούμε, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Γεια σας.